Παιδιά, καλησπέρα. Είπα να κάνουμε ένα draftάκι σήμερα, να δούμε πώς θα πάει, να ανοίξουμε και κανένα pack. Έχω εδώ πέρα δύο draft token, θα χρησιμοποιήσω το ένα. Δεν έχει δυστυχώς σύστημα με 5 πίσω, αλλά μπορώ να πάω με αυτό. Δεν έχει γενικά σύστημα με center forward που χρησιμοποιώ, γιατί βγάζει πολύ καλούς παίχτες. Θα πάω με το απλό 4-4-2. Ξεκινάμε με Zico στο CM, πάρα πολύ ωραία. Δεν τον έχω χρησιμοποιήσει αυτό το game και έχει shadow που θα μπουστάρει το pace. Οπότε να δω πόσο καλό θα είναι. Πρέπει να έχει 5 star weak foot. Συνεχίζουμε με Trailblazers Mbappé, πάρα πολύ καλό. Εδώ πάρω τον Herrera. Σεν Μαξιμίν. Και εδώ έχουμε επιλογές. Αυτό το σαν δεν τον έχω χρησιμοποιήσει. Έχει μαέστρο. Μπορώ να πάρω και το McManaman. Θα πάρω το McManaman να δω πως είναι, γιατί παίζει και left mid για chemistry, άμα βρούμε κάποιον άλλο να ρεμ καλό. Λοιπόν, εδώ πάμε με τον Διαλό που έχει 85 pace. Εδώ έχουμε Winter Wildcard Van Dijk. Παιδιά, ο Van Dijk, ακόμα και ο χρυσός, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις τώρα. Είναι ακραίος, είναι απίστευτος, αλήθεια. Δηλαδή είδα πόσους Van Dijk σε όλα αυτά τα μάτια στο γούλου. Και είτε είναι χρυσός, είτε είναι Team of the Year, είναι ακραίος. Εδώ έχουμε Κασίλιας, ο Thunderstruck πρέπει να είναι αυτός. Λοιπόν, έχουμε... Τι θα πάρουμε εδώ? Πάρω Raum. Ναι, δεν είναι καθόλου chemistry σε κανέναν, αλλά μπορεί να βρούμε από icons. Θα πάρω αυτόν. Γενικά χρειάζομαι ένα left mid, ένα center mid σίγουρα. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Αλλά εντάξει, ναι, δεν είναι άσχημη ομάδα. Εδώ έχουμε De Bruyne. Θα πάρω τον De Bruyne. Εδώ έχουμε Dembélé, τίποτα ιδιαίτερο, αν και μπορεί να μπει έτσι. Τέλεια. Εδώ έχουμε δύο πολύ ωραίες επιλογές. Θα πάρω τη Smith, θέλω πολύ να το δοκιμάσω. Θα μπει στη θέση του Kane, ξεκινάει με ένα chemistry. Αλλά θα δούμε πως βγάλουμε κανέναν icon και μπορούμε να το αλλάξουμε. Μάλιστα. Εδώ τίποτα το ιδιαίτερο. Θα πάρω όμως Σαλιμπά. Μπας και βγεις θέση του Διαλό, άμα χρειαστούμε chemistry. Εδώ έχουμε πολύ ωραία icon. Μόνο και μόνο για chemistry. Και θα κάνω αυτό εδώ πέρα. Ναι. Η Smith είναι ακόμα σε ένα chemistry. Άμα βγάλουμε και ένα icon center back, θα είναι ιδανικό. Οκ, irrelevant. Δεν έχει κάτι καλό. Μπα. Πάρω τη γέμ για Super Sub. Εδώ θέλουμε έναν icon αμυντικό. Τέλεια. Τέλεια, 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 τέλεια. Παίρνουμε Καφού. Μπαίνει εδώ. Και έδωσε τη Smith δεύτερο chemistry point. Ωραία, οκ, δεν έχει σημασία. Ωραία, δεν είναι άσχημη η ομάδα. Δεν είναι καθόλου άσχημη.
Το δίδυμο μπροστά είναι πάρα πολύ καλό. Η άμυνα πίσω έχουμε Van Dijk, έχουμε Καφού και ο Ντιαλό δεν φαίνεται κακός. Το κέντρο είναι λίγο μέτριο. Αλλά είμαστε μια χαρά, εντάξει. Και πάμε να πούμε στο πρώτο match. Έχει πολύ ωραίο κέντρο. Πάρα πολύ ωραίο, με Ζίκο, Χούλιτ και Χάτζι. Και έχει CDM, Ράμος και Σισοκό. Είναι λίγο μέτρια η άμυνα. Εδώ, 1-0, πάρα πολύ ωραίο Mbappé. Εδώ φεύγει ο Mbappé. Και μάλλον θα γίνει το 2-0 και θα βγει ο αντίπαλος. Ήταν αρκετά καλός για πρώτο round. Ναι, βγαίνει. Οκ, okay, περνάμε στο δεύτερο round. Εδώ ο αντίπαλος έχει Frimpong, τον Team of the Year δεξιά. Έχει πεντάδα στην άμυνα με Saliba, Winter Wildcards, τον Fire Ramos και Maldini, τον Ultimate Dynasty και Λιζαραζού αριστερά. Εδώ το φάγαμε. Εδώ. Ο Winter Wildcards Van Dijk έκανε τάκλινγκ στο Πούσκας και ο Πούσκας τον έσπρωξε και πήρε την μπάλα κάπως. Ο Πούσκας τον Van Dijk, τον Winter Wildcard Van Dijk. Εδώ κάνουμε το 2-1. Εδώ πολύ ωραία, κάνουμε το 2-2. Εδώ ο Ντίας μάλλον δεν σταματιέται με τίποτα. Πάλι έχουμε τα ίδια. Παιδιά, βλέπετε πόσο εύκολα την Team of the Year Smith την έκοψε ο Fire Ramos. Και πόσο δικός μου Winter Wildcard Van Dijk τον αδειάζει ο Πούσκας στο goal το δεύτερο. Που δεν είναι καν να τον αδειάζει, απλά του κάνει tackling ο Van Dijk και παρόλα αυτά κρατάει την μπάλα. Εδώ κάνουμε το 3-3. Συνεχίζουμε εδώ με τις κόντρες του αντιπάλου. Έχει πάρει 3 μέχρι τώρα. Πόσες? Α, εντάξει, τέταρτη την πήραμε. Απίστευτο, απίστευτο. Εδώ πάτησα πάσα. Αχ, παιδιά, δεν μπορώ. Είχα πατήσει πάσα με τη Smith και απλά δεν την έκανε. Πες να ακούσει και από το μικρόφωνο το κλικ που πάτησα από το χειριστήριο. Αλλά το παιχνίδι απλά αποφάσισε να μην τη δώσει από μόνο του. Εδώ φεύγει ο Ζίκο. Δεν έδωσε πέναλτι. Αχ, αχ, αχ. Το scripting είναι ακραίο σε αυτό το match. Είναι ακραίο. Έλα. Άντε. Ακολούθησέ τον, άρεσε Μακμάναμαν, ακολούθησέ τον, να. Και εδώ θα σκοράρει. Παιδιά, το scripting είναι ακραίο. Είναι ακραίο, είναι ακραίο. Εδώ κερδίσαμε και το scripting. Και κάναμε το 4-4. Τι, παιδιά, ο Σαλάχ. Με 30 defending όσο έχει. Τουλάχιστον απέκρουσε μία φορά κάτι ο Κασίγιας. Τι σου ήταν αυτό του Λίνεκερ? Δεν ξέρω, για αλήθεια, δεν ξέρω αν είναι αριστεροπόδαρος ή δεξιοπόδαρος, αλλά
Ό,τι και να έχει, 0 weak foot. Δεξιοπόδαρος με 4 weak foot. Και οριακά η μπάλα δεν πήγε πλάγι. Ο Van Dijk που έχω, ο Winter Wildcard, είναι σαν να μην υπάρχει. Τι? Για δείτε το λίγο ξανά. Ο Winter Wildcard Van Dijk είναι σαν να μην υπάρχει τελείως. Εδώ κλέβω την μπάλα. Έχω πατήσει να τη διώξω. Χτυπάει στο κεφάλι του Σαλιμπά ή όποιο είναι στο σώμα του. Ο Κασίγιας απλά την αφήνει να μπει μέσα. Πέρα το ότι έχω πατήσει να τη διώξω την μπάλα, κάνει ένα έξτρα κοντρόλ το παιχνίδι από μόνο του να δώσει προς τώρα δύναμη να πάει μέσα στο τέρμα. Και ο Κασίγιας απλά να τη διώξει που είναι στα πόδια του, κάνει στην άκρη, κοιτάξτε, κάνει στην άκρη. Απλά είναι να την αφήσει να μπει. Είναι αυτό που σας λέω ότι άμα το scripting θέλει να χάσετε, θα κάνει τα πάντα. Τα πάντα. Και εκεί είναι η διαφορά των, η τεράστια διαφορά. Βασικά, μία από τις λίγες τεράστιες διαφορές που έχουν οι πάρα πολύ καλοί παίχτες με τους προ, είναι ότι οι προ μπορούν και να κερδίσουν το scripting. Έχω πατήσει να φύγει ο Ντεμπελέ! Έδωσε πέναλτι γι' αυτό. Οριακά σκέφτομαι άμα το σοφαρίσω το μάτς να βγω. Αλήθεια. Τι! Θα μου δώσει ένα φάουλ! Παιδιά, το scripting σε αυτό το παιχνίδι είναι ακραίο. Αλήθεια. Το βγάλε και αυτό. Πάμε να δούμε λίγο μερικά από τα goal που δεν φαίνονται καν όλα αυτά που έχουν γίνει. Τα εδώ δείχνει μόνο τα highlights. Δεν δείχνει penalty που δεν μου έχουν δώσει ή ένα σωρό άλλα πράγματα. Δείτε εδώ πέρα. Δείτε λίγο εδώ πέρα. Έχω την μπάλα. Με τον De Bruyne. Βάζει την κλωποδιά στον De Bruyne. Και δεν ξέρω και πώς θα κάνω zoom. Τρικλοποδιά στον De Bruyne, σπρώχνει την μπάλα, δεν μου δίνει φάουλ. Για το ίδιο ακριβώς του δώσε πέναλτι πριν. Εδώ του κλέβω την μπάλα με το Van Dijk. Μετά τον αφήνω ο Van Dijk να περάσει και χαλαρά ο Πούσκας το βάζει μόνος του. Την ίδια προέκταση έκανε πριν ο Φρυμπόγκ και την πήρε. Ο Winter Wildcat Van Dijk δεν μπορεί να πάρει εκεί πέρα την μπάλα. Πάμε μετά σε αυτό το εκπληκτικό γκολ που έβαλε το παιχνίδι για αυτόν. Κάνει control, έχω πατήσει να τη διώξει και το παιχνίδι αποφασίζει να κάνει ένα extra control, να τη σπρώξει με δύναμη μέσα, ενώ ο Κασίγιας απλά κάνει στην άκρη για να μπει. Προσπαθεί μία μόνος του, προσπαθεί δύο και απλά την αφήνει να μπει goal. Στο 4-4 αυτό. Και μην μιλήσω καν για τις υπόλοιπες φάσεις που έχουν γίνει, στις οποίες απλά το παιχνίδι δεν μου έδινε penalty, δεν μου έδινε foul, δεν του έδινε κάρτες, έπαιρνε bounces. Αυτά λοιπόν για όποιον πιστεύει ότι δεν υπάρχει DDA, κάποιο είδους scripting ή οτιδήποτε παρεμφερές στο παιχνίδι.